Μητσοτάκη σήμερα που επισκέπτεται την οδό Βουκουρεστίου. Για άλλη μια φορά η Νέα Δημοκρατία βάζει τα θέματα της ασφάλειας. Θεωρεί ότι υπάρχει εγκληματικότητα και παραβατικότητα επιμερών ΣΥΡΙΖΑ. Υπολείπεστε εσείς ως πολιτική, ως κυβέρνηση στα θέματα ασφάλειας, θεωρείτε, κύριε Μαντά? Πρώτα απ' όλα να καταδικάσουμε, νομίζω, ομοφόνος όλες αυτές τις ενέργειες οι οποίες μόνο τη δημοκρατία δεν προωθούν, έτσι. Γιατί η ασφάλεια είναι δημοκρατικό δικαίωμα, η ασφάλεια των πολιτών είναι δημοκρατικό δικαίωμα. Αυτό έχουμε καθήκον όλοι να υπερασπίσουμε και νομίζω ότι δεν πρέπει, ειδικά σε αυτό το θέμα, όπως και σε ορισμένα άλλα, να χρεώνουμε κατά κάποιο τρόπο στη μία ή στην άλλη πολιτική δύναμη ότι χαϊδεύει ή κάνει άλλα πράγματα ή συνεργάζεται. Μας έχουν πει πολλά. Δεν είναι η πρώτη φορά που πιθανά αφήνουν υπονοούμενα ή και λένε ευθέως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καλλιεργεί την ανομία. Νομίζω ότι αυτές η όποια επικοινωνιακή εκμετάλλευση τέτοιων απολύτως καταδικαστέων γεγονότων δεν νομίζω ότι προσφέρει στο δημοκρατικό διάλογο. Άλλωστε τα στοιχεία της Ελλάς είναι στοιχεία της Ελλάς. Υπάρχουν και δεν αμφισβητούνται από κανέναν. Υπάρχουν προφανώς προβλήματα. Υπάρχει όμως και μια συστηματική προσπάθεια που γίνεται και τουλάχιστον την βαριά εγκληματικότητα την έχει μειώσει σημαντικά. Επαναλαμβάνω, απόλυτα καταδικαστέα αυτά τα γεγονότα, δεν προσφέρουν στη δημοκρατία και πρέπει όλες μαζί οι πολιτικές δυνάμεις να φροντίσουμε, να προσπαθήσουμε έτσι ώστε να η ασφάλεια των πολιτών που είναι δημοκρατικό τους δικαίωμα να κατοχυρωθεί. Κύριε Φορτσάκη.